σήμερα το πρωί με στελέχη του ΚΚΕ έγινε περιοδεία στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας, Θέρμη, στο Κέντρο Υγείας Βότση, που βέβαια ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι μας είπαν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προβλήματα βέβαια που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τα γνωρίζει και τα παλεύει και μέσα στην Βουλή αλλά και με το κίνημα έξω το υγειονομικό, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρχει μικροβιολογικό εργαστήριο χωρίς να υπάρχει μικροβιολόγος, να υπάρχει ακτινολογικό χωρίς να υπάρχει ακτινολόγος και να ταξιδεύουν οι ακτινογραφίες σε νοσοκομεία για να προβληματευτούν, ή να υπάρχει γυναικολόγος ο οποίος ουσιαστικά να κοιτάει μόνο στα μάτια την ασθενή, γιατί δεν του δίνουν όλα τα απαραίτητα μέσα απεικονιστικά ώστε να μπορεί να βγάζει διαγνωματεύσεις. Με όλα αυτά λοιπόν έχει αποφασιστεί και θα γίνει άμεσα κινητοποίηση και παρέμβαση στη τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι τώρα είναι αναγκαίο όσο ποτέ να υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση όπου είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί τελικά η ίδια ζωή έχει αποδείξει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.